Ριζικές αλλαγές στον τομέα της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την πόλη φέρνει το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο σχεδιάζει να αναπτύξει ως Δήμος Θεσσαλονίκης. Για την εφαρμογή και λειτουργία αυτού του καινούργιου συστήματος, ο Κεντρικός Δήμος προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, που πρόκειται να διενεργηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα μάλιστα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, ο προγραμματισμός που έχει γίνει από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης αφορά την ανάπτυξη ενός συγχρονού ευέλικτου συστήματος, το οποίο θα είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του, αφού θα λειτουργεί ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου. Σε αυτή την πρώτη φάση, όπως αναφέρεται, το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα εφαρμοστεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή της Άνω Πόλης και σε τμήμα της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, ενώ παράλληλα θα προβλεφθεί η δυνατότητα για σταδιακή επέκτασή του σε ολόκληρη την πόλη. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα ίδια τα έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευσή του. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το διαχειριστή, ο οποίος θα αναδειχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα έχει διάρκεια 5 ετών.